Ρωσικά και κινέζικα πλοία βήθησαν εχθρικό υποβρύχιο στον Βόρειο Ειρηνικό. Τραντάχτηκε ολόκληρο ο ωκεανό. Σε μια στρατηγική επίδειξη ισχύω στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό ωκεανό, λοιπόν, ρωσικά και κινέζικα πολεμικά πλοία πολύ πρόσφατα πραγματοποίησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, στόχων των οποίων ήταν η δοκιμή και ενίσχυση των αντιεροπορικών και ανθιποβρυχιακών δυνατοτήτων των στόλων τους. Μεταξύ άλλων αυτές οι ασκήσεις περιελάμβαναν την εκτόξευση υπεριπεριχητικών πυραύλων πυράβλων τύπου Κινζάλ και σενάρια πολέμου που αφορούσαν τόσο αμυντικές όσο και επιθετικές εκπαιδευτικές αποστολές σε ανοιχτά ύδατα. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουν χώρα κοινές ναυτικές ασκήσεις μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, αυτό που εντυπωσίασε αυτή την φορά τους διεθνείς αναλυτέ ήταν η κλίμακα των πρόσφατων ασκήσεων το ρωσικό και κινέζικο πολεμικό ναυτικό αυξάνουν όλο και περισσότερο την συνεργασία τους, ειδικά στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ενημέρωση τάση Ρωσία, οι κοινέ ασκήσει πραγματοποιήθηκαν σε ένα βορειοδυτικό τμήμα του ωκεανού, όπου ένα στόλο ρωσικών και κινέζικων πολεμικών πλοίων πραγματοποίησε περιπολίε και εκπαιδευτικέ ασκήσει μάχη. Αυτέ οι ασκήσει αποτελούν μέρο μια μεγαλύτερη κοινή προσπάθεια τη Μόσχα και του Πεκίνου να αυξήσουν το επίπεδο τη ναυτική του συνεργασία, ειδικά εν ώψη τη αύξηση ένταση μεταξύ Δύση και Κίνα στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Η υπηρεσία τύπου του Ρωσικού στόλου του Ειρηνικού ωκεανού ανέφερε πω ένα από του σημαντικότερου στόχου των νέων ασκήσεων ήταν το ταυτόχρονο κυνήγι ενό εχθρικού υποβρυχίου από ρωσικά και κινέζικα σκάφη η αποστολή φαίνεται πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία αφού τα πλοία εξασκήθηκαν στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ενός νοητού εχθρικού υποβρύχιου στόχου. Για να το καταφέρουν αυτό χρησιμοποίησαν το σύστημα RBU-6000, έναν ανθιποβρυχιακό εκτοξευτή σοβιετικής εποχής που βρίσκεται ακόμη σε ενεργή λειτουργία και έχει αποδείξει πολλές φορές την αποτελεσματικότητά του. Βέβαια τα ρωσικά και κινέζικα πλοία δεν περιορίστηκαν μόνο σε ανθιποβρυχιακές μάχες. Χτύπησαν και νοητούς εχθρικούς στόχους στον αέρα, προστατεύοντας τους στόλους τους από εισερχόμενες αεροπορικές επιδρομές. Σε αυτό το σενάριο πολέμου, τα ρωσικά σκάφη εκτόξευσαν μεταξύ άλλων υπέρι πυράβλους Κινζάλ, όπως επίσης πραγματοποίησαν επιθέσεις ηλεκτρονικού πολέμου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.